γιατί χρημάτισαν πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες στην Ελλάδα για να καθορίσουν τιμές οι οποίες απλώθηκαν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν το σκάνδαλο μας. Εδώ μόνο είναι σκευωρία και εδώ ήταν αρχιοθέτηση για τους περισσότερους. Δεν ήταν αθώωση. Πλεύρη, μην κουνιέσαι, εσύ έχεις άλλες ευθύνες. Εσύ έχεις ευθύνες ότι παρέλαβες 13.750 νεκρούς και παρέδωσες 35.000. Λοιπόν, μουρμού, και αν άκουγες αυτά που σου λέγαμε, θα ήταν 20.000 λιγότεροι νεκροί. Λοιπόν, μουρμού, άντε μπράβο. Λοιπόν, σιωπή, Πλεύρη, σιωπή. Σιωπή, είσαι ο βαρκάρης του αχέροντα των Υπουργών Υγείας της μεταπολίτευσης. Δεν θα κορδίζει ο Πλεύρης, ο οποίος επί των ημερών του διασπαθίστηκε χρήμα τεράστιο σε πάρα πολλά πράγματα και πληρώσαμε το μεγαλύτερο τίμημα που υπήρξε σε νεκρούς. Λοιπόν, γιατί δεν λες το Ελλιάς, οπότε... Παρακαλώ. Κύριε, κύριε Πολάκη, φωνούλα δεν έχουμε να πείτε. Υγείας, για πείτε τι διασπαστείτε. Ο αντιεμβολιαστής κύριος Πολάκης. Όλοι μετριόμαστε εκ του αποτελέσματος. 13.750 νεκρούς παρέλαβες, 35.000 παρέδωσες. Σιωπή λοιπόν. Να αυτά τώρα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σιωπή. Σας παρακαλώ. Σιωπή, Πλεύρη, σιωπή. Όταν είμαι εγώ μπροστά, σιωπή. Όχι εδώ. Τσίπρα, λοιπόν, σιωπή. Σας παρακαλώ. Στο Τσίπρα, αν τα ρεσόγεις εμένα. Λοιπόν, να σκέφτεσαι τους νεκρούς που άφησες και μετά να μιλάς. Σιωπή. Λοιπόν, έλα. Σιωπή. Λοιπόν, Πλεύρη, χαμηλά το κεφάλι. Διακόψω λοιπόν. Τη κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ, σε άλλη συνεδρίαση. Να με προστατεύσετε. Όχι, έπρεπε να μην ανοίξετε τέτοια κουβέντα. Ανοίξα εγώ.